Και νομίζω τώρα να περάσουμε σε ερωτήσεις από το κοινό. Γιατί τόση σύγκριση μεγάλη έχεις κάνει της κατοχής και της συνεργασίας. Τόσο μεγάλη σύγκριση έκανες για την ενεργία του φασισμού της κατοχής με τη σημερινή κατάσταση. Έκανες μεγάλη συζήτηση για την ενεργία της κατοχής. Τη μεγάλη σύγκριση. Ναι. Γιατί ακριβώς ήθελα να δείξω μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας άνεργος νέος που δεν έχει ιδεολογικό όραμα. Για αυτόν τον λόγο. Και κυρίως για να δείξω μετά τον τρόπο αντιμετώπισης εκείνη την εποχή. Αν λοιπόν τότε βρήκαμε τον τρόπο, δηλαδή δώσαμε ένα ιδεολογικό όραμα στους νέους, γιατί δεν μπορούμε τώρα. Κατά πόσο είναι συνδεδεμένη η εκπαίδευση με το ρατσισμό και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εμένα μου αρέσει, πέρα από τη θεωρητική τοποθέτηση και την αναγωγή πάντοτε στο γενικό, μου αρέσει να λέω σταράτα τα πράγματα. Θέλεις να αποφασίζει άλλος για σένα ή εσύ να αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Θέλω να αποφασίζω εγώ για μένα. Ωραία. Το λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο είναι διάχυτο το ότι κανείς πια δεν μπορεί να αποφασίζει για μένα χωρίς εμένα. Εγώ έχουμε σε πλήρη σύγκρουση σήμερα με τους εκπαιδευτικούς. Ξέρετε, έχουν τοποθετήσει το θέμα μονάχα στο θέμα των απολύσεων και όχι στην ουσία. Όσο υπάρχει υποπαγαλία, υπάρχει εκπαίδευση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στο δημιουργικό. Δηλαδή, ο κάθε νέος να προσφέρει με την εργασία του, δηλαδή από το δημοτικό σχολείο. Δεν χρειάζονται παπαγαλίες, χρειάζεται το ουσιαστικό μέρος. Να μπορεί να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα όπου θα δώσει τον εαυτό του, δηλαδή ερευνητικό πρόγραμμα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαραγκό, ως τελειόφοιτη αυτή τη στιγμή εγώ, είμαι στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τι ευκαιρίες μου δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζωή, όπως είπα και προηγουμένως, οι δυνατότητες που έχεις είναι αρκετές. Κυρίως μέσω του προγράμματος Erasmus, τώρα στο καινούριο πρόγραμμα Erasmus Plus, μπορείς είτε να πας να κρατήσεις αυτά τα δύο μαθήματα και να πας ακολούθως είτε για σπουδές. Έχεις κάνει Erasmus? Όχι. Μπορείς να κάνεις μέχρι 12 μήνες Erasmus για σπουδές ή πρακτική άσκηση. Οπότε μπορεί να κρατήσεις αυτά τα δύο μαθήματα για να πας για πρακτική άσκηση ή να δώσεις αυτά τα δύο μαθήματα και ακολούθως να πας μετά για πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus και ίσως να βρεις κάποια δουλειά αργότερα αφού θα έχεις κάνει την πρακτική σου άσκηση στο εξωτερικό. Και το Erasmus για τους νέους επιχειρηματίες, πότε μπορούμε να κάνουμε έτσι αυτό, όσο είμαστε φοιτητές? Όχι, δεν είναι όσο είστε φοιτητές, είναι για νέους που όπως είπα είτε έχουν ξεκινήσει μια επιχείρηση είτε σκέφτονται να την ξεκινήσουν, οπότε δεν υπάρχει κάποιο διάστημα. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρεις την αντίστοιχη εθνική υπηρεσία που χειρίζεται αυτά τα προγράμματα. Δεν είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μπορείς να τα βρεις στο δικτυακό τόπο του Erasmus for Young Entrepreneurs και να ψάξεις εκεί πέρα περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, εγώ είμαι Μαρία Κωνσταντίνου. Θέλω να ρωτήσω κάτι για όλους τους ομιλητές, όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει την ερώτηση, διότι ακούσαμε ουσιαστικά διαφορετικές διαστάσεις ενός ζητήματος. Ο κύριος Καρύδης είπε για την διαφορά, την διάσταση ουσιαστικά, την απόσταση που υπάρχει μεταξύ της πραγματικότητας και των αντιλήψεων και μίλησε για το θέμα του για το ρατσιστικό φαινόμενο, για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Ενώ η κυρία Σδεράκη μας μίλησε για τη διαφορά, ένα θέμα το οποίο πολύ βρίσκεται φοβερά ενδιαφέρον, τη διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου, όχι τόσο πολύ στην οικονομία, το βάζει δεύτερο αυτό και μας εξηγεί γιατί. Κατά την άποψή της είναι και περιστατωμένα η έλλειψη της παιδείας στην πραγματικότητα και της επένδυσης στην έρευνα. Οπότε εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει μία λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Είμαστε εδώ πέρα στο Europe Direct, δηλαδή εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ στην Ευρώπη και χρόνια τώρα κάνω συζητήσεις για τη σημασία, για παράδειγμα, της συμμετοχής και το πώς εγώ βρίσκω ότι πολύ μεγαλύτερο
τρόπο να επηρεάσουμε τα πράγματα εάν προσπαθούμε να τις μετέχουμε ευρωπαϊκά και όχι εθνικά. Όπως επίσης ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη στο τοπικό επίπεδο. Για μένα δηλαδή υπάρχει μια σχέση μεταξύ τοπικού και ευρωπαϊκού. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω όλους, με βάση αυτά τα δεδομένα και αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει, κατά πόσο εσείς πιστεύετε ότι η λύση είναι ευρωπαϊκή ή όχι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα όλοι εμείς οι νέοι, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, αν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος στον οποίο μπορούμε να κινηθούμε και αν τελικά αυτή η Ευρώπη η οποία έχουμε σήμερα είναι η Ευρώπη που θα έχουμε αύριο ή αν θα υπάρχει Ευρώπη. Το συγκεκριμένο ζήτημα της ευνίδιας και μαζικής επιρροής της Χρυσής Αυγής και εκλογικά, αλλά κυρίως στο δημόσιο χώρο και στις πρακτικές, το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεθνής υποχρέωση της χώρας, οι παρεμβάσεις είτε ευθέως είτε μέσως των διεθνών φορέων, οργανισμών, πιέσεις ακόμη και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν είμαστε μόνοι μας σε άλλες συνθήκες και με την περαίωση αυτή ατμόσφαιρα, πόσο στραβά θα μπορούσε να είχε οδηγηθεί, εν πάση περιπτώσει, η διαχείριση αυτού του ζητήματος. Ένα από τα πολλά δύνατα σημεία Δανάη της δικής μας εκπαίδευσης, την οποία έχουμε βιώσει όλοι και βιώνετε και εσείς και εμείς και η δικιά μας γενιά, είναι ότι μας καθήλωνε πολλές ώρες σε διαδικασίες ακούσματος μόνο. Όπου καθόμασταν παθητικοί δέκτες, όπως κάθεστε κι εσείς τώρα την περισσότερη ώρα, και για μένα αυτό ίσως είναι και αρνητικό. Και μας ακούτε, εμάς τι έχουμε να πούμε, και αδυνατείτε να μπείτε και να συμμετάσχετε και να συνεισφέρετε στο διάλογο, γιατί δεν μάθαμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό το βλέπουμε ότι αποτυπώνεται σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, όπου οι νέοι δεν προσέρχονται, όχι γιατί αδιαφορούν, αλλά γιατί νιώθουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Στις ευρωπαϊκές εκλογές, δε, το ποσοστό των νέων είναι μόλις 33%. Εκτός των άλλων που είπες, για πόσα θέματα είναι ταμπού μέσα στο σχολείο και δεν τα συζητάμε, το ρατσισμό και πολλά άλλα θέματα που έχεις πάρα πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που είπε η Κωνσταντίνα, ότι φτωχαίνουμε σαν χώρα, αυτό που έδειξα, αυτό προσπάθησα να δείξω, δεν είναι μόνο ότι φτωχαίνουμε ως χώρα, ως ανάπτυξη, ως οικονομία. Φτωχαίνουμε και ως δημοκρατία, φτωχαίνουμε και ως κοινωνία, διότι είμαστε μια γενιά, είσαστε μια γενιά, η οποία είσαστε καλύτερα εκπαιδευμένη από όλες τις προηγούμενες. Και αντί αυτή η γενιά, η καλύτερη εκπαιδευμένη, να μπει μέσα να συνδράμει στο να αλλάξει αυτή η κοινωνία, γιατί το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι βαθιά κοινωνικό πρώτα και μετουσιώνεται μετά σε πολιτικό. Είναι μια κοινωνία σε ύπνωση να την πω, σε απάθεια να την πω. Μια κοινωνία η οποία δεν αντιλαμβάνεται ότι μόνο μέσα από την ίδια θα αλλάξουν τα πράγματα. Εάν εσείς περιμένετε ακόμα σωτήρηση, εγώ προσωπικά απογοητεύτηκα να περιμένω. Δεν περιμένω κανέναν ηγέτη να έρθει να με βγάλει από το πρόβλημα. Οι ηγέτες είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς στις μικρές μας κοινωνίες μέσα, στα μικρά μας κύτταρα, από τη γειτονιά μας, το Δήμο μας, την ευρύτερη κοινωνία, η οποία πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνάμεις της, το πανεπιστήμιό μας, οτιδήποτε, όλες τις δυνάμεις, και από εκεί μέσα θα έρθει η αλλαγή. Δεν περιμένω ούτε σωτήρα ούτε από το εξωτερικό που θα μου φέρει την ανάπτυξη. Όσα λεφτά και αν πέσουν μέσα στην Αφρική, όσα λεφτά και αν δώσει σε κάποιον που δεν ξέρει να ψαρεύει, ποτέ δεν θα μάθει να ψαρεύει. Μόλις τελειώσουν τα λεφτά, θα τελειώσει και η ανάπτυξη. Άρα θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα λάθη που έχει γίνει στις κοινωνίες μας είναι ακριβώς αυτό. Δεν μάθαμε να είμαστε, να συμμετέχουμε. Και σε αυτό που είπατε πριν, δεν μας είπατε το όνομά σας. Δεν θεωρώ ότι επειδή είμαστε υποκατάκτηση ή οτιδήποτε, όπως θέλετε πείτε το, ότι γι' αυτό έχει άνοδο ο φασισμός στην Ελλάδα. Η Αυστρία δεν είναι σε μνημόνιο. Η Γαλλία δεν είναι σε μνημόνιο. Ο φασισμός όμως εξακολουθεί να ανεβαίνει και σε αυτές τις κοινωνίες. Πρέπει να ψάξουμε πραγματικά να δούμε γιατί οι κοινωνίες οδηγούνται προς το φασισμό, ακόμα και κοινωνίες που ευημερούν. Κάτι σημαίνει όλο αυτό. Είναι ένας προβληματισμός πολύ ευρύτερος. Απλώ εγώ τον βάζω στο τραπέζι. Και πράγματι το πρόβλημα είναι και ευρωπαϊκό. Διότι εμείς είχαμε την τύχη, επειδή κάποιοι το πάλεψαν, να ζήσουμε μια μακροχρόνια ειρήνη στην Ευρώπη, από τις λίγες περιόδους. Αυτό όμως δεν είναι δεδομένο για σας. Θα πρέπει και εσείς συλλογικά, οι νέοι της Ευρώπης, να αποφασίσετε σε ποια Ήπειρο θέλετε να ζήσετε. Σε μια Ήπειρο με διαχωρισμούς και με χώρες που θα σας κουνάνε το δάχτυλο.
η έννοια της αλληλεγγύης σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η αλληλεγγύη με α μικρό και ο ανταγωνισμός με α κεφαλαίο, αυτή είναι η Ευρώπη που ονειρεύεστε. Για να μην γίνει αυτή η Ευρώπη όμως, με τον ανταγωνισμό με α κεφαλαίο, εσείς πρέπει να βρείτε τις συνέργειες. Να μιλήσετε μεταξύ σας, να επικοινωνήσετε, να σχεδιάσετε, να αποκτήσετε ένα όραμα για ποια Ευρώπη θέλετε. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Εγώ θέλω να πω... Δεν έβλεπε το ίδιο. Μην κλειστώ. Κουίδε. Ναι, τώρα να κλειστώ. Εγώ θέλω να πω ότι πιστεύω ότι ο ρατσισμός δεν αντιμετωπίζεται με την εκπαίδευση, αντιμετωπίζεται με την παιδεία. Και γιατί είναι μια βασική αιτία για μένα, και μπορείτε να διαφωνήσετε άμα θέλετε, είναι ο εγωκεντρισμός, ότι δεν μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου και σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, «Α, δεν βρίσκω εγώ δουλειά, φταίει ο άλλος, να τον σκοτώσουμε», δηλαδή δεν υπάρχει και εγωκεντρικό πράγμα. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται, αντιμετωπίζεται μόνο με την παιδεία. Και η παιδεία δεν είναι με την παπαγαλία σε καμία περίπτωση. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Δεν έχω να προτείνω λύση. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Γλέσσος και οι υπόλοιποι εδώ στο πάνελ. Θα συμφωνήσω με την κυρία Σδεράκη και με την Βερόνικα. Χρειαζόμαστε και παιδεία και εκπαίδευση και σίγουρα καλύτερη παιδεία και καλύτερη εκπαίδευση. Και θα συμφωνήσω ακόμα περισσότερο με τον κύριο Γλέζο όσον αφορά το όραμα που είπε προηγουμένως και στο παράδειγμα με τη γερμανική κατοχή και στη σημερινή εποχή. Αυτό που χρειάζονται οι νέοι είναι ένα όραμα και κάτι για να μπορέσουν να βασιστούν. Απλά εκεί πέρα που θα διαφωνήσω είναι ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα και να δαιμονοποιούμε και να βρίσκουμε μόνο το κακό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κάνει και κάποια καλά. Και αυτά τα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προγράμματα σαν αυτά που ανέφερα προηγουμένως, τα οποία μπορούν να δώσουν διεξόδους και να κάνουν τους νέους που βρίσκονται και εδώ ανάμεσά μας να δούνε την Ελλάδα με κάποιο άλλο μάτι, με διαφορετικό μάτι, να δούνε και τα κακά που υπάρχουν έξω και όταν θα γυρίσουν πάλι πίσω στην Ελλάδα, να εκτιμήσουν και κάποια από τα καλά της δικής μας χώρας. Ένας νέος δεν πρέπει να φοβάται τίποτα όταν θα βγει εκτός Ελλάδος. Θα πάρει όλα τα εφόδια που θα βρει, θα τα χρησιμοποιήσει, θα βρει και δυσκολίες βεβαίως, αλλά όταν θα γυρίσει πίσω στην Ιθάκη του, θα είναι καλύτερος. Θα έχει αντιμετωπίσει καταστάσεις και θα μπορέσει ίσως να συμμετέχει σε μια πιο άμεση δημοκρατία, όπως αναφέρετε και εσείς. Μακάρι, εγώ είμαι μαζί σας, μακάρι να μπορούσαμε να δούμε. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας, που αφελεγκαιρδώς και χωρίς δεύτερη σκέψη δέχτηκαν να παρευρεθούν και να μοιραστούν τις γνώσεις τους απόψε για θέματα πολύ σημαντικά για το μέλλον των νέων. Και πρώτα απ' όλα τον κύριο Γλέζο, ο οποίος μας απάντησε αμέσως ότι μόνο πρόβλημα υγείας μπορεί να το σταματήσει από το να παρευρεθεί και είναι μεγάλη μας τιμή που είναι απόψε μαζί μας. Την κυρία Σδεράκη, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή της για το βασικό ερώτημα που προκύπτει όταν αναφέρουμε το πρόγραμμά μας στον κόσμο, η Ελλάδα χάνει τα παιδιά της. Τον κύριο Καρύδη, για τις απαντήσεις στο εξίσου βασικό ερώτημα των ημερών για το πώς επηρεάζεται η ηθική μας από την κρίση. Τον κύριο Μαραγκό, για την ενημέρωση του πρόβλημα της κινητικότητας των νέων στην Ευρώπη. Και φυσικά το συντονιστή μας, κύριο Τζόρτζι, ο οποίος αφιέρωσε αρκετό από το χρόνο του για τη δημιουργία αυτής της ημερίδας και φυσικά πήρε αυτό το βάρος από πάνω μου, γιατί εμένα θα μου κοβότησαν τα πόδια να το έκανα. Λοιπόν, επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Σπυροπούλου για την ιδέα της και την υποστήριξη, καθώς και τον κύριο Καμίνη, που ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερως για το πρόγραμμα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Κριστίνα Πέρσον, η οποία, εντάξει, σας λέω, δεν την ξέρετε, είναι η τρίτρια της δεξαμενής σκέψης, η οποία καθημερινά αφιερώνει τον προσωπικό της χρόνο και αρκετά χρήματα, προσπαθώντας να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ρόμπερτ Άντερσον από τους Young European Federalists στη Σουηδία, ο οποίος έκατσε αρκετές ώρες μαζί μου να κάνουμε brainstorming και να προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα.
τα παιδιά από το Balkans Beyond Borders, οι οποίοι είπαν κατευθείαν ναι στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και έχουμε κάτσει αρκετά απογεύματα με ενθουσιασμό και συζητάμε πολλές φορές έντονα και ανταλλάσσουμε ιδέες και προχωράμε αυτό το πρόγραμμα. Είμαστε όλοι μια πολύ δυνατή ομάδα που πιστεύουμε ότι με αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσουμε τους νέους να μπουν σε νέα μονοπάτια εξέλιξης. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και να ευχαριστήσω προκαταβολικά αυτούς που θα μπουν στη σελίδα μας και θα μας δώσουν στοιχεία για χώρες στις οποίες έχουν ζήσει ώστε να μας βοηθήσουν να βοηθήσουμε άλλους. Σας ευχαριστώ πολύ.